το κράτος δεν σκέφτηκε. Το κράτος βρίσκει χρήματα και φορολογούνται. Δεν έχει άλλο τρόπο. Τα δανεικά κοπήκαν. Η ανάπτυξη, λοιπόν, ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει στην Ελλάδα πολύ εύκολα, εάν οι Έλληνες καταλάβουν ότι ο κρατισμός θα τους κρατάει πάντα φτωχούς και θα τους κάνει συνεχώς φτωχότερους. Η ελεύθερη αγορά, η ελεύθερη οικονομία, με όρους, με κανόνες, έτσι, δεν σημαίνει ασυδοσία, είναι αυτή η οποία θα δώσει δυνατότητα σε οποιονδήποτε Έλληνα έχει μια παραγωγική ιδέα να την αναπτύξει και να βάλει χρήματα και να του μείνουν στη τσέπη. Να μην τα φορολογήσουν σαν να είναι, ας πούμε, συνεταίρος στο κράτος με κάθε εργαζόμενο και με κάθε επιχειρηματία. Και είναι η οικονομία η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες να βρουν δουλειά. Δηλαδή, όταν λέμε δημιουργία θέσεων εργασίας, πώς δημιουργούνται θέσεις εργασίας, αν κάποιος τις φτιάξει. Δηλαδή, αν κάποιος επιχειρήσει, είτε για τον εαυτό του, είτε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχήματος. Δηλαδή, και αυτός που θα ανοίξει ένα μαγαζί, όχι ένα σουβλατζέδικο, γιατί εκεί το χρήμα γυρνάει γύρω-γύρω. Μια παραγωγική μονάδα. Και να πει να φτιάχνω στην Ελλάδα software, για παράδειγμα. Λέω κάτι στο οποίο πάμε καλά. Εξάγουμε στο εξωτερικό. Ή στο πλαίσιο ενός ευρύτερου, ας πούμε, επενδυτικού ομίλου που θα έρθει να αξιοποιήσει τις τουριστικές δυνατότητες που έχει η χώρα, τότε θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Τότε ο κόσμος θα γίνει. Εάν αυτόν τον κυνηγάς με κάθε τρόπο, δεν θα έρθει, θα φύγει και θα πει σε άλλους ότι μην πάτε ρε παιδιά, γιατί πρόκειται για μια αστεία, ασόβαρη χώρα, με ασόβαρους πολιτικούς, με ασόβαρη νομοθεσία, με ασόβαρη δικαιοσύνη. Αυτά θα τα αναπτύξουμε σε αυτή την ομιλία και θα δείξουμε με αριθμούς και παραδείγματα πώς τα κράτη ευημερούν και πώς τα κράτη βουλιάζουν στην παγκόσμια ανυποληψία, όπως κάνει η Ελλάδα αυτή την περίοδο. Και εδώ πέρα, μια και είστε στην Κοζάνη, προχθές το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να εκδώσει ψήφισμα εναντίον σας. Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα για το περιστατικό το γνωστό με τις αυτοκίνητες. Ποιο είναι το γνωστό? Ναι, τέλος πάντων. Για τις τομές της κουβέντας το λέω, για να μου σχολιάσετε εσείς. Ναι, όχι, να τελειώσετε το σχολιάσετε όλοι μαζί. Και μάλιστα θα βάλει μαζί το ψήφισμα καταδίκης της δικής σας, μαζί με την καταδίκη κ. Κασιδιάρη για το περιστατικό στη Βουλή. Το ίδιο ψήφισμα. Θα ήθελα ένα σχολείο σας. Λοιπόν, αυτά τα δύο διαφέρουν διότι εγώ λιτζαρίστηκα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Εγώ λιτζαρίστηκα. Η συκοφαντία κατέρευσε και με το βίντεο που ανέβηκε, αλλά και διότι ο ένας συκοφάντης διέψευε τον άλλον. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Καραμέρος, με τον οποίο έχω προηγούμενα, διότι τον έχω μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση τον Καραμέρο εδώ και 3 χρόνια, έβγαλε εκείνο το tweet που είπε ο Τζίμερος γρονθοκόπησε την Παλού. Ποιος διέψευσε τον Καραμέρο, η ίδια η φερόμενη ως παθούσε, η οποία είπε δεν με γρονθοκόπησε, μου επιτέθηκε. Ποιος διέψευσε την Παλού, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο οποίος είπε δεν της επιτέθηκε, την προπυλάγησε. Τι συνέβη στην πραγματικότητα? Εγώ κατέβασα τις αφήσεις από τον προθάλαμο, από το διάδρομο πριν το Περιφερειακό Συμβούλιο, βεβαίως τις κατέβασα, και θα κατεβάζω οποιαδήποτε αφήσα βρίσκεται σε δημόσιο χώρο, ακόμα και λέει ψηφίστε δημιουργία ξανά. Ας πούμε, ήρθαμε στην Κοζάνη, είδατε καμιά αφήσα στον τοίχο? Είδατε καμιά ρήπανση να λέει ότι η δημιουργία ξανά ή ο Τζίμερος στην πόλη σας ελάτε να ακούσετε την ομιλία? Όχι. Διότι σεβόμαστε το δημόσιο χώρο. Ο δημόσιο χώρος είναι χώρος όλων μας. Είναι πληρωμένος από τα χρήματα του φορολογούμενου και οφείλει να είναι ευπρεπής και καθαρός. Αυτό το να ζούμε σε έναν τεράστιο σκουπιδότοπο, ο οποίος έγινε έτσι με καταρχήν την κομματική χυδαιότητα. Γιατί τα κόμματα είναι αυτά που υποβαθμίζουν το χώρο και από κοντά πάνε και οι υπόλοιποι. Αυτό πρέπει να τελειώνει κάποια στιγμή. Κατέβασα λοιπόν τις αφήσεις, πήγα κάθισα στη θέση μου, παρακολούθησα την ομιλία και μετά από κανένα μισάωρο οι περιφρουρητές του ΠΑΜΗ κατάλαβαν ότι λείπουν οι αφήσεις και ήρθαν να με τραμπουκίσουν στη θέση μου. Στη θέση μου. Εκεί μου επιτέθηκε ένας τραμπούκος του ΠΑΜΗ και εκεί αντέδρασα. Και αυτοί βάλαν την Παλού στο επεισόδιο γιατί είναι μια γυναίκα, ας πούμε, δίθεν, και ότι ο Τζίμερος χτύπησε γυναίκα. Ούτε άντρα δεν χτυπάω. Αν δείτε τα βίντεο που τα έχει δει όλη η Ελλάδα, με τραβολογάνε και δεν αντιδρώ καθόλου. Με σπρώχνουν και εγώ δεν αντιδρώ καθόλου. Γιατί σκοπός μου δεν είναι να χτυπήσω ή να δείρω. Σκοπός μου είναι να καταδείξω τον μόνιμο τραμπουκισμό της αριστεράς και όχι μόνο, τον κομματικό τραμπουκισμό. Δηλαδή,
ότι ένα κόμμα μπορεί να καταλύει τον νόμο και να κάνει όσες παράνομες πράξεις θέλει, να σε εμποδίζει να πας στη δουλειά σου, να κλείνει τον δρόμο, να εμποδίζει τα πλοία να αποκλέψουν, όσες παράνομες πράξεις θέλει, αρκεί να έχει μια κομματική σημαία. Ε, όχι, αυτό πρέπει να τελειώσει. Και βγάζουν ψήφισμα αγνώντας ότι εγώ λιτζαρίστηκα, δηλαδή έχω ακόμα μελανία στο σώμα μου έτσι όπως με τραυμολογούσα. Γι' αυτό δεν ξέρω, θα βγάλουν κανένα ψήφισμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή, εγώ υπήρξα θύμα λιτζαρίσματος και επίθεσης. Όλα γίνανε στη θέση μου, η οποία είναι πολύ μακριά, στο έδρανό μου, η οποία είναι πολύ μακριά από τα έδρανα των Σιριζέων ή των Κουκουέδων. Αυτός που ήρθε να τραμποκίσει και μου πετούσε τις αφίσες στο πρόσωπο και μ' άρπαξε από το πουκάμισο, δεν είναι περιφερειακός σύμβουλος. Ήταν μέρος του ΠΑΜΕ το οποίο βρέθηκε εκεί παρανόμως. Δεν πρέπει να απαγορεύεται να βρίσκεται στο διάζωμα των περιφερειακών συμβούλων. Καταλάβατε. Να πως διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα. Να πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κόμματα κάνουν το μαύρο άσπρο. Διότι όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα η αριστερά είχε το μονοπόλιο της νόμιμης βίας. Ενώ κανονικά αυτό το είχε αστυνομία. Εδώ το έχει αριστερά. Είσαι του ΠΑΜΕ, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Καταργείς τον νόμο και κάνεις να σου λέει τίποτα. Τέλος αυτό το πράγμα. Αν η δημιουργία ξανά ήταν κυβέρνηση, ο δημόσιος χώρος θα γινόταν κούκλα και τα πανεπιστήμια θα γινόντουσαν κούκλες μέσα σε 15 μέρες. Αλλά εκεί χρειάζεται να συγκρουστείς με ένα σωρό συντεχνίες, κομματικές, φοιτητικές, μερικές φορές και τους δικούς. Δηλαδή, και τα αστικά θεωρούμενα κόμματα έχουν τις δικές τους παρατάξεις, οι οποίες βρωμίζουν επίσης τον πανεπιστημιακό χώρο. Κάποια στιγμή πρέπει ο νόμος να εφαρμόζεται, συγγνώμη. Και αν δεν μας αρέσει ο νόμος, θα τον αλλάξουμε με μηχανισμούς που ο ίδιος ο νόμος προβλέπει. Γιατί αλλιώς ζούμε με τον νόμο της ζούγκλας και δεν το έχουμε καταλάβει.